Προς επιτάχυνση φαίνεται πως βαίνουν οι διαδικασίες για την έναρξη υλοποίησης έργων στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Ιδιαίτερα για έργα που μπορούν να γίνουν στα όρια του Δήμου Αποκορώνου, συζητήθηκε στην σύσκεψη που έγινε στα γραφεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης από τους εμπλεκόμενους φορείς. Ο Δήμαρχος Αποκορώνου, που προκάλεσε τη συνάντηση, τόνισε ότι υπάρχουν έτοιμες μελέτες, ενώ ο Υπουργός Οικονομίας, που ήταν επίσης παρόν, δήλωσε ότι δεν είναι αρνητικός σε ενδεχόμενο να προχωρήσουν αυτά τα έργα. Το τμήμα του ΒΟΑΚ που είναι στα όρια του Δήμου Αποκορώνου θα έλεγα ότι είναι το πιο άθλιο τμήμα σε όλη την Κρήτη. Να ενεργοποιήσουμε μια μελέτη που έχει μεγάλο βαθμό ωριμότητας και αφορά το τμήμα του βόρειου οδικού άξονα από Κόμβο Καλυβών μέχρι Άγιοι Πάντες, 8 χιλιόμετρα. Προϋπολογισμός κόστου έργου 60 εκατομμύρια ευρώ, που προβλέπει σε πολλά τμήματα του νέα χάραξη, δύο σειράγγες, 380 μέτρα περίπου σε διπλή κατεύθυνση, χαραδογέφυρες και παράπλευρους δρόμους. Ένα έργο το οποίο είναι καθόλου αόριμο, για καθαρά διαχειριστικούς λόγους αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο υπομεδή. Αναμένεται η έγκριση του συγκριτικού πίνακα που αφορά το έργο να μπορέσει να προχωρήσει. Έχουμε κληρονομήσει την κατάτμιση του έργου και υπάρχουν ορισμένα τμήματα τα οποία έχουν προχωρήσει επιμέρους μελέτες. Αυτά προφανώς εξετάζουμε να τα προχωρήσουμε. Ταυτόχρονα όμως προωθούμε το κεντρικό σχεδιασμό. Ο Υπουργός όμως επεσήμανε ότι βάρος πρέπει να δοθεί στο να υλοποιηθεί η μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού για όλο τον ΒΟΑΚ, για την οποία είπε ότι θα αρχίσει άμεσα. Όμως μέχρι να τελειώσει ενδεχομένως να χρειαστούν ακόμα και 2 χρόνια. Η προσέγγιση μας είναι πρώτο βήμα να γίνει στρατηγική μελέτη η οποία θα αντιμετωπίσει ενιαία το έργο και θα επιλύσει τα προβλήματα χάραξης νέων χαράξεων, παλιών χαράξεων, πώς θα είναι ο ΒΟΑΚ. Δεύτερον, ποιο είναι το οικονομικό αποτύπωμα, ποιο είναι το οικονομικό κόστος αυτού του έργου. Και τρίτον, να υπάρχουν κάποιες στοιχειώδεις τεχνικές προδιαγραφές για το πώς πρέπει να κινηθούμε από εκεί και πέρα. Βρίσκεται, είναι έτοιμο, έχει δεσμευτεί τα χρήματα, θα ξεκινήσει άμεσα. Η μελέτη θα πάρει περίπου δύο χρόνια, εκτιμούμε, η μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού. Οι μελέτες όμως, οι επιμέρους μελέτες, οι οποίες είναι ήδη στα συρτάρια των Υπουργείων, μπορούν να βγουν και να είναι έτοιμες για να μπορέσουν να δημοπρατηθούν. Θέλουμε να γίνει και να ολοκληρωθεί ένα ενιαίο έργο για όλο το βόρειο άξονα. Όπως ξέρετε, μέχρι στιγμής ο ΒΟΑΧ φτιάχνεται τμήμα-τμήμα με τρόπους και διαδικασίες όχι εξαιρετικά αποτελεσματικές και καλύπτει μόνο ένα πολύ μικρό έως πάρα πολύ μικρό ποσοστό του έργου. Ο Δήμαρχος Αποκορώνου επικεντρώθηκε και σε άλλο ένα έργο που αφορά την οδική ασφάλεια και που μπορεί να ξεκινήσει αρκετά γρήγορα. Το άλλο τμήμα του βόρειου οδικού άξονα, το εγκληματικό τμήμα θα έλεγα, που έχει ενταχθεί στην οδική ασφάλεια, Πετρέ, Λίμνη Αλμυρού, 11 χιλιόμετρα και το κόστος του έργου προβλέπεται να φτάσει στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Αφορά πεζογέφυρες, υπόγειες διαβάσεις, 14 στάσεις, νόμιμες στάσεις λεωφορείων του ΚΤΕΛ, 7 γέφυρες στο Μουσέλα, στον Καβρό και στο Δέλφινα. Να μπορέσουμε και αυτό να το προχωρήσουμε είναι σε πολύ καλό βαθμό. Φτάνουμε σε σημείο να λέμε ότι στο επόμενο εξάμηνο το έργο θα έχει δημοπρατηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σύσκεψη επιβεβαιώθηκε ότι όλες οι μελέτες που προϋπάρχουν για τα διάφορα τμήματα του δρόμου δεν θα χρειαστεί να περιμένουν την ολοκλήρωση του στρατηγικού σχεδιασμού για να ξεκινήσουν τα έργα. Ασαφές όμως είναι τι θα γίνει με την χρηματοδότηση και ενώ από πού θα βρεθούν τα χρήματα.